Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη Βουλή συζητείται απόψε το νομοσχέδιο για τους δικαστικούς κώδικες. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Ευάγγελος Στάικος, είπε ότι με αυτό απλουστεύονται οι διαδικασίες και ενισχύεται ουσιαστικά η κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ο εισηγητής της μειοψηφίας, κ. Σταμάτης, είπε ότι το νομοσχέδιο είναι νομοθέτημα σκοπιμότητας και με το πρόσχημα της συνένωσης των κωδίκων επιφέρει ουσιαστική αλλαγή. Ο εισηγητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κ. Κόρακας, διαμαρτυρήθηκε γιατί το νομοσχέδιο για τους κώδικες συζητείται με τη διαδικασία των κωδίκων ενώ είναι θεσμικό νομοσχέδιο και πρόσθεσε ότι δεν αντιμετωπίζονται τα σοβαρά προβλήματα εκδημοκρατισμού της δικαιοσύνης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός δικαιοσύνης, Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, στην ομιλία του είπε ότι η κυβέρνηση είναι υπερήφανη για το έργο που επετέλεσε ως σήμερα στη δικαιοσύνη, κατηγόρησε την αντιπολίτευση γιατί υπονομεύει τη δικαιοσύνη με τις ενέργειές της και τόνισε ότι ο νέος κώδικας αποτελεί σημαντικό σταθμό για τον εκδημοκρατισμό και τον εξυγχρονισμό της δικαιοσύνης. Ο κ. Κουτσόγιωργας κατηγόρησε τις κυβερνήσεις της δεξιάς γιατί διατήρησαν τον νόμο της βαβαροκρατίας από το 1834 για να έχουν τη δικαιοσύνη φέουδό τους. Ο κ. Κουτσόγιωργας χαρακτήρισε ως αδικαιολόγητες και υποκινούμενες τις κινητοποιήσεις για τον κώδικα. Ο κ. Κουτσόγιωργας κατέληξε τονίζοντας ότι όλοι οι πολιτικοί φορείς οφείλουν να απέχουν από κάθε παρέμβαση που πλήττει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Επί του νομοσχεδίου εξέφρασε αντιρρήσεις ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τέος υπουργός δικαιοσύνης Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης. Οι δικαστές μαζί με δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους πραγματοποίησαν απόψε πορεία διαμαρτυρίας για το νομοσχέδιο των δικαστικών κωδίκων. Εδώ έξω από τη Βουλή. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της κοινότητας συναντήθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες και συζήτησαν τις προτάσεις της Επιτροπής για την έξοδο της ΕΟΚ από την κρίση που αντιμετωπίζει. Στη συζήτηση διεφάνηκε πάλι η απομόνωση της Βρετανίας. Οι Υπουργοί χαρακτήρισαν βήμα προόδου τις αποφάσεις που πήραν οι Υπουργοί Γεωργίας για την αναμόρφωση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Στα πλαίσια της πολιτικής συνεργασίας των 12 τώρα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Θόδωρος Πάγκαλος ενημέρωσε τους συναδέλφους του για την επίσκεψη του Γιασέρ Αραφάτ στην Αθήνα, ενώ όπως είπε μετά στους δημοσιογράφους, είναι καιρός τώρα να αναλάβει η ΕΟΚ μια πρωτοβουλία για το Μέσα Ανατολικό και πρόσθεσε ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών της κοινότητας θα συζητήσουν το Μέσα Ανατολικό και πάλι στις 8 και 9 Φεβρουαρίου στη Βόνη, όπου θα έχουν και συνάντηση με τον βασιλιά Χουσέιν της Ιορδανίας. Να θυμίσουμε τώρα τα βασικά σημεία της Συμφωνίας των Υπουργών Γεωργίας για τα αγροτικά, στα σημεία που ενδιαφέρουν τους Έλληνες αγρότες. Οι αγρότες που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος ηλικίας τους θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν προώρα, θα χορηγηθούν αμέσως εισοδηματικές ενισχύσεις, θα θεσπιστούν ειδικά κίνητρα για να αυξηθεί η παραγωγή ελληματικών προϊόντων, δεν θα επιβληθούν νέοι περιορισμοί για το λάδι, το κρασί, τα όπορο και πευτικά και το βαμβάκι και εξαιρείται σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων παραγωγών δημητριακών από την συνεισφορά συνυπευθυνότητας. Το νέο ωράριο των καταστημάτων που θα ισχύσει από την 1η Φεβρουαρίου και ορισμένες άλλες πτυχές των μέτρων για την βελτίωση της ζωής στο λεκανοπέδιο συζητήθηκαν σε σύσκεψη που έγινε σήμερα υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου στο Καστρί και στην οποία μετήχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Δικαιοσύνης Αγαπημένος Κουτσόγιωργας και οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας, κύριοι Ρουμελιώτης, Τσοβόλας και Γεννηματάς. Στη σύσκεψη συζητήθηκε και η εισήγηση του κυρίου Γεννηματά για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία έγινε αποδεκτή. Ο Πρωθυπουργός έδωσε οδηγίες στον κύριο Γεννηματά για τις αυριανές συναντήσεις του με την ΓΕΣΕ και τις εργοδοτικές οργανώσεις για τη νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μάργαρετ Θάτσερ θα επισκεφθεί τη Βρετανία από τις 6 ως τις 8 Απριλίου. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας προχωρεί και θα ολοκληρωθεί, υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννης Φλόρος, εγκαινιάζοντας 4 κέντρα υγείας στη Μυτιλήνη. Ένοπλη ληστεία έγινε το πρωί σε ταχυδρομικό ταμιευτήριο στο Σοφικό Κορινθίας, από όπου άγνωστοι πήραν 150.000 δραχμές. Μια άλλη ληστεία στην Πεύκη το πρωί άγνωστοι πήραν τη τσάντα του Μιχάλη Δουλγεράκη ταχυδρομικού διανομέα με 3,5 εκατομμύρια. Στις 9.30 το πρωί στο Εγάλεο, άγνωστοι που επέβαιναν σε δίκυκλο προσπάθησαν να αρπάξουν από άλλον διανομέα, τον Ευάγγελο Τσακνάκη, τη τσάντα του που περιείχε 1.300.000. Ο Τσακνάκης, παρά το γεγονός ότι ένας από τους δράστες τον απείλησε με περίστροφο, κατάφερε να τους εμποδίσει και μάζεψε τα χρήματα που σκορπίστηκαν. Στο εξωτερικό χώρο, στο Ισραήλ, συνεχίστηκαν και σήμερα οι συγκρούσεις στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη, αλλά το γεγονός της ημέρας είναι ίσως η σκληρή κριτική που άσκησαν οι ηγέτες των εβραϊκών οργανώσεων των ΗΠΑ στην κατασταλτική πολιτική της κυβέρνησης του Ισραήλ.
Συγκεκριμένα, η ηγεσία του Αμερικανοεβραϊκού Κογκρέσου χαρακτήρισε απάνθρωπη και απαράδεκτη την τακτική του Ισραηλινού στρατού έναντι των Παλαιστινίων διαδηλωτών, τονίζοντας ότι το κόστος για το Ισραήλ είναι διεθνώς τεράστιο. Στο ίδιο το Ισραήλ τώρα, μεγάλη αναστάτωση έχουν προκαλέσει καταγγελίες ότι οι Ισραηλοί στρατιώτες επιδίδονται συστηματικά στις τελευταίες μέρες σε άγρους ξυλοδαρμούς Παλαιστινίων και τους σπάζουν τα χέρια. Ήδη έχουν καταγγελθεί 30 τέτοιες περιπτώσεις και το Ισραηλινό Γενικό Επιτελείο αναγκάστηκε να διατάξει ανακρίσεις. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Χόσνι Μουμπάρακ, που βρίσκεται στη Βόνη και συναντήθηκε σήμερα με τον καγκελάριο Κολ, είπε ότι ο μόνος τρόπος διευθέτησης του Μεσανατολικού είναι η σύγκληση μιας διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης. Στην Κεντρική Αμερική, από βάση της CIA στην Ονδούρα, είχε απογειωθεί το μεταγωγικό αεροπλάνο που έριχνε όπλα στους κόντρας και που καταρρίφθηκε χθες από τις ένοπλες δυνάμεις της Νικαράγουα μέσα στον εναέριο χώρο της χώρας. Αυτό αποκάλυψε το μοναδικό μέρος του πληρώματος που επέζησε και ήδη ανακρίνεται από τις αρχές της Μανάγκουα. Εξάλλου, ο πρόεδρος της Νικαράγουα, Ντανιέλ Ορτέγα, κατήγγειλε σήμερα τη γειτονική Ονδούρα ότι παραβιάζει την Κέντρο Αμερικανική Συμφωνία Ειρήνευσης, επιτρέποντας τέτοιες πτήσεις από το εδαφός της. Ο ίδιος ο κ. Ορτέγκα απέστειλε ωστόσο φιλετική προσωπική επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο Ρέγκαν, στην οποία τονίζει ότι η κυβέρνησή του θα μειώσει τη δύναμη του στρατού της, θα απομακρύνει τους Σοβιετικούς και Κουβανούς στρατιωτικούς συμβούλους και θα απαγορεύσει κάθε ξένη στρατιωτική βάση σε περίπτωση που η Νικαράγουα και οι ΗΠΑ καταλήξουν σε μια συμφωνία. Σήμερα στο Βατικανό ανακοινώθηκε ότι ο Πάπας Ιωάννης Παύλος θα δεχθεί σε ακρόαση τον κύριο Ντανιέλ Ορτέγκα την Παρασκευή. Το ανώτατο Σοβιέτ και η Αμερικανική Γερουσία άρχισαν τις συζητήσεις για την επικύρωση της Αμερικανοσοβιετικής Συμφωνίας για την απομάκρυνση των πυράβλων μέσου βεληνικούς από την Ευρώπη. Όμως, ενώ το ανώτατο Σοβιέτ αναμένεται να ακυρώσει τη συμφωνία χωρίς προβλήματα, αρκετά διαφορετική παρουσιάζεται η κατάσταση στην Αμερικανική Γερουσία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Τζορτζ Σούλτς, μιλώντας εξ ονόματος της κυβέρνησης Ρέγκαν, υπεραμήνθηκε τη συμφωνία δηλώνοντας ότι ενισχύει τη διεθνή ασφάλεια και τη σταθερότητα. Ενώ σήμερα θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία κατά διάρκεια της ημέρας στη χώρα μας, τη νύχτα και νωρίς το πρωί, στις βόρειες ηπειρωτικές περιοχές, κατά τόπους η ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας θα πέσει και πάλι κάτω από το μηδέν. Κατά τα άλλα, περιμένουμε και κάποιες βροχές σε ορισμένες περιοχές που βλέπουμε αμέσως τώρα. Έτσι λοιπόν για την Τρίτη. Στη Δυτική Ελλάδα προβλέπεται συννεφιά με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα υπάρχει αραιή συννεφιά που στα κεντρικά και βόρεια διαμερίσματα προοδευτικά θα πυκνώσει και θα σημειωθούν και εκεί λίγες ασθενείς βροχές, κυρίως μετά το μεσημέρι. Το πρωί στα υπηρετικά θα υπάρχουν τοπικές ομίχλες. Η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική μέτρη και τοπικά στο Ιόνιο ισχυρή με ένταση εκεί μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη βόρεια παιδινή Ελλάδα από 1 βαθμό κάτω από το 0 μέχρι 10 πάνω από το 0, στη δυτική χώρα από 5 μέχρι 16 και στις υπόλοιπες παιδινές περιοχές από 8 μέχρι 14. Η Καλάματα θα έχει συννεφιά, η άνεμη θα είναι νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 6 μέχρι 16 βαθμούς. Η Αττική θα έχει επίσης αραιή συννεφιά που εδώ μετά το μεσημέρι θα πυκνώσει. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέτρη και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 5 μέχρι 14 βαθμούς. Τέλος, στη Θεσσαλονίκη στην αρχή θα υπάρχει αραιή συννεφιά που βαθιά θα πυκνώσει και θα βρέξει. Το πρωί εδώ υπάρχει πιθανότητα να έχει και πάλι ομίχλη. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 0 μέχρι 11 βαθμούς. Πριν τα αθλητικά, μια διόρθωση ημαρτημένων. Η κυρία Θάτσερ θα πάει στην Τουρκία στις 6 έως 8 Απριλίου. Και τώρα ο Χάρης Αλευρόπουλος. Καλησπέρα, μια πολύ συντομματιά στον χώρο του αθλητισμού. Ξεκινώντας από τη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη, απευθύνθηκε προς την Ομογένεια και κήρυξε πανεθνικό προσκλητήριο για την τέλεση στην Αθήνα των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996. Το αθλητικό ενδιαφέρον, όπως είπατε, αυτή τη βδομάδα συγκεντρώνεται στην εθνική μας ομάδα του μπάσκετ, που την Πέμπτη θα δώσει τον αγώνα για την προγραμματική φάση του Ευρωμπάσκετ 89, αντιμετωπίζοντας στη Ζιλίνα την Τσεχοσλοβακία. Η εθνική ομάδα του μπάσκετ βρίσκεται σήμερα στην Βιέννη, όπου έχασε σε φιλικό αγώνα από την μεικτή ομάδα των επιλέκτων που αγωνίζονται σε συλλόγους της Αυστρίας με 79-75. Στο ημίχρονο η ομάδα προηγήθηκε με 40-39, η ομάδα των επιλέκτων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο 30 λεπτό του παιχνιδιού η εθνική μας ομάδα είχε προηγηθεί με 65-53. Στο σημείο αυτό όμως ο Κώστας Πολίτης άλλαξε τον Παναγιώτη Γιαννάκη, γιατί το παιχνίδι είχε γίνει πολύ σκληρό από πλευράς των αντιπάλων μας και έτσι συνέχεια
Οι Αυστριακοί και οι Αμερικανοί που τους ενίσχυαν και ενισχύουν τους συλλόγους της Αυστρίας κέρδισαν με 79-75. Οι πόνοι της ελληνικής ομάδας σημειώθηκαν από τους Γιαννάκη 32, Στεργάκο 22, Καμπούρη 2, Φασούλα 8, Ιωάννου 5, Χριστοδούλου 6, ενώ χρησιμοποιήθηκαν ο Σταυρόπουλος, ο Φιλίππου, ο Ανδρίζος και ο Παταβούκας που αντικατέστησε τον Γκάλι και που δεν σημείωσαν πόντους. Θα πρέπει να πούμε ότι αμέσως μετά το παιχνίδι ο Κώστας Πολίτης δήλωσε ότι ήταν ένα παιχνίδι που έγιναν πολλά πειράματα όσον αφορά τη σύνθεση των παιχτών. Στην Τσεχοσλοβακία η ελληνική ομάδα πάει για νίκη. Η επόμενη είδηση είναι πάλι από το μπάσκετ. Από την καινούργια περίοδο οι σύλλογοι της Α1 κατηγορίας του μπάσκετ θα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν έναν ξένο παίχτη. Και τέλος, με νίκη ξεκίνησε η εθνική μας ομάδα του βόλεϊ στην τελευταία φάση της προετοιμασίας της. Αντιμετώπισε σε φιλικό παιχνίδι τη Γιουγκοσλαβία στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την οποία και κέρδισε με 3-2. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Καλή σας νύχτα.